Πάμε και στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή να έχει έρθει εδώ μαζί μας ο κύριος Νίκοξ Κτενάζ. Είναι υποψήφιος στη Β' Θεσσαλονίκης με την ΟΚΔΕ, με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Κτενάζη, Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα κυρία Μακρύ και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που μας κάνετε αυτή τη τιμή. Ήρθατε εδώ γνωρίζοντα ότι έχετε και δουλειά βεβαίως, βεβαίως γιατί φαντάζομαι ότι πολύ πολλοί όμως από τους υποψήφιους της ΟΚΔΕ είναι εργαζόμενοι και μάλιστα σε σκληρά εργαζόμενη. Ακριβώς. Mm -hmm. ε, καταρχάς, ε, να πω ε, ότι η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, είναι μια κομμουνιστική εργατική οργάνωση ε, στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, του τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Mm -hmm. ε, η ΟΚΔΕ κατεβαίνει και σε αυτές τις εκλογές αυτόνομα, με ψηφοδέλτια σε όλες τις ε, περιφέρειες της χώρας. Ε, τέλος, τα τα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ απαρτίζονται από, ε, από εργαζόμενους κατά βάση ε, και νέους οι οποίοι mm -hmm. είναι μέλη σωματείων, μέλη δικηδικών συμβολίων ε, σωματείων ε, είναι ενεργοί ε, στους αγώνες, στους καθημερινούς mm -hmm. αγώνες, ε, όπως έτσι και ε, νέοι που είναι έτσι σε στους φοιτητικούς αγώνες. Που γίνονται mm -hmm. αυτή την περίοδο. Mm -hmm. Και όχι είναι οι πολλοί, πολλοί λόγοι που μας, ε, μας κάνουν να κατεβαίνουμε, να διεκδικούμε. Ε, είναι πάρα πολύ. Ε, το τελευταίο να πω και αυτό και να εκφράσουμε με αυτήν την έννοια και την, ε, τον αποτροπιασμό για αυτό το έγκλημα που έγινε στην πύλο. Mm -hmm. Έτσι ήταν το μεγαλύτερο, το πιο πολύ νεκρό ναβάγιο που έχει γίνει ε, ιστορικά στη Μεσόγειο με παραπάνω από 500 ε, νεκρούς ε, σε αυτή την περίοδο. Μην ξεχνάμε γιατί όλοι ε, τα επίσημα τουλάχιστον κόμματα θέλουν να το ξεχάσουμε το έγκλημα mm. στα τέμπη, έτσι που οφείλεται ξεκάθαρα στις ιδιωτικοποίησεις ε, και μπορούμε να πούμε ε, συνεχώς την πανεπιστημιακή αστυνομία, ε, τα συνεχή εργατικά δυστυχήματα, δολοφονίες mm. όπως τα ονομάζουμε εμείς λόγω της παντελής έλλειψης μέτρων στους χώρους εργασίας. Ε, αυτά που βλέπουμε έτσι με την ουσιαστικά ιδιωτικοποίηση της υγείας ε, όπου δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Ε, πριν λίγες μέρες έτσι πέθαναν δύο γυναίκες επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τις ε, βοηθήσει, να τις, βοηθήσει mm -hmm. να τις πάει στο νοσοκομείο ε, και πάει λέγοντας. Mm -hmm. Είναι μία σειρά δηλαδή... Ε, μια επίθεση, αυτή είναι οφειλελεύθερη επίθεση ε, της κυβέρνησης ε, Μιτσοτάκη ε, στην οποία ε, εμείς για τις 25 Ιούνι ε, θεωρούμε ότι πρέπει να την μαυρίσουμε άλλη μια τετραετία ε, θα σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση αυτών που μόλις προανέφερα ε, μέσα σε αυτά πρέπει να βάλουμε έτσι ε, τους κλειστηριασμούς ε, κατοικιών να βάλουμε έτσι την ακρίβεια με τα πάς που ουσιαστικά επιδοτούν την ακρίβεια ε, και τους καπιταλιστές. Ε, αυτή είναι η κατάσταση. Ε, τους θηριώδεις εξοπλισμούς ε, που πληρώνουν ε, ώστε mm -hmm. η χώρα μας να γίνεται ουσιαστικά μία απέραντι βάση. Ε, και μάλιστα έτσι αυτά τα χρήματα κόβονται από τις κοινωνικές δαπάνες που χρειάζονται για να επιβιώσει ο ελληνικό λαό. Και βεβαίω είναι, φαντάζομαι, ότι στι διεκδικήσει σα είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Ακόμα και αν θεωρούμε ότι έχει ανεβεί το τελευταίο καιρό, είναι θα πρέπει να πάει παραπάνω, να φτάσει στο μέσο όρο τη Ευρώπη. Ε, Προφανώ. Καταρχά και αυτέ οι αυξήσει που γίνανε είναι εικονικέ, γιατί ουσιαστικά mm. λόγω τη ακρίβεια και του πληθωρισμού, αυτέ οι αυξήσει στην πραγματικότητα είναι μειώσει. Ε, νομίζω κάθε εργαζόμενο ξέρει ότι στι 15 ή 20 του μήνα το πολύ έχει τελειώσει ο μισθό και ψάχνει δεξιά και αριστερά πώς να επιβιώσει. Η mm -hmm. ε, Μιλήσατε πριν για τι αρχέ του Τροτσκισμού, του Μαρξισμού, του Λενινισμού. Αυτές οι αρχές ε, δοκιμάστηκαν, πέρασαν από, μια, από, κάποιον, ε, από κάποια αξιολόγηση. Από... Τώρα είναι ξανά απτές, είναι ξανά Είναι ε, επίκυρες, είναι νομίζω επίκαιρε όσο ποτέ. Ε, Καταρχά να πω ότι ε, διαφωνούμε, είμαστε κάθετοι αντίθετοι ε, με τις ταλληνικέ δικτατορίες που αμάβρωσαν ε, το όραμα mm -hmm. του Σοσιαλισμού. Ε, μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Έτσι, ε, για μια σοσιαλιστική διέξοδο από την κρίση. Ε, εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ένα πρόγραμμα σωτηρίας ε, πάνω σε κάποιους βασικούς ε, άξονες. Δηλαδή, ένα, ε, το σταμάτημα των πληστηριασμών, ε, τα κοψίματα ρεύματος και τα εξώσει mm -hmm. και τις προφανώς. Ένα, πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Πραγματικά μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας. Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποίησεις, γιατί πλέον νομίζω ο κάθε ένας καταλαβαίνει τι κακό έχουν επιφέρει, είναι εγκληματικό δηλαδή. Πόσο μάλλον όταν τώρα πέρα από τις ιδιωτικοποίησεις σε μεγάλες επιχειρήσεις κτλ., στις συγκοινωνίες και τα λοιπά, πλέον μπαίνουμε και σε ε, κοινωνικών αγαθών όπως το νερό, mm. όπου ο, όλος ο λαός έχει εκφραστεί ε, στην ε, συντριπτική του πλειοψηφία ενάντια ε, σε αυτό. Mm -hmm. ε, και με αυτή την έννοια, εμείς αυτό που προτείνουμε είναι εθνικοποίησης όλων αυτών των δομών, έτσι κάτω από εργατικό έλεγχο για να υπάρχει ε, μία, πρα, ένας πραγματικός έλεγχος ε, αυτών των ε, δομών. Του εργάτη, των, των εργατών, δηλαδή <coughs> να περάσει τα χέρια των εργατών, των ανθρώπων που ούτω ή άλλω τη βγάζουν τη δουλειά, την ξέρουν τη δουλειά και μπορούν να την προστατέψουν. Ακριβώ και να την ε, κοστολογήσουν στην πραγματική mm -hmm. τη στην πραγματική, στην πραγματική διάσταση ε, και όχι στη λογική του κέρδου, ε, αυτό δηλαδή που ανέφερε και ο πνευματικό τη mm -hmm. Νέας Δημοκρατίας, ότι οι ασθενεί ε, που δεν που είναι ακριβώς το κόστος ε, για, να τους, ε, ε, για την ίαση των ασθενών, έτσι αυτούς να τους αφήνουμε ε, παραπέρα να πεθαίνουν. Mm -hmm. Δυστυχώς ε, αυτή είναι η νέα δημοκρατία, ο ακραίος νεοφιλελεύθερος ε, νεοφιλελευθερισμός ε, αυτής της κυβέρνησης και με αυτή την έννοια, ε, όπως είπα και πριν, ε, πρέπει να τη μαυρίσουμε άλλη μια τετραετία, ε, θα σημαίνει... Ε, νέα μέτρα επιδείνωση των ήδη υπαρχόντων. Ε, επίσης, ε, να πω ότι το ίδιο ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ, <Τι> ε, γιατί είναι ε, συνυπεύθυνος ε, αυτών των πολιτικών. Ε, πρακτικά έχει το ίδιο πρόγραμμα, έτσι αυτό της ελεύθερης αγοράς ε, και της ε, αγκύλωσης ε, της προσήλωσης πάνω στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι Γνωστό ότι σχεδόν ψήφισε τα, ε, τα περισσότερα από τα μέτρα ε, και τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Ε, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνος ε, που ανέβηκε στην εξουσία ο Μητσοτάκης. Ε, mm. Το 2015 ε, ψήφισε και αυτός μνημόνια. Ε, ήταν αυτός που πρόδωσε την λαϊκή βούληση στο δημοψήφισμα ε, το 2015. Ε, και πάνω στη λογική του μικρότερου κακού, ε, δυστυχώς ήρθε το μεγαλύτερο αυτό του Τσίπρα. Με αυτή την έννοια... Καμία ψήφο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, βλέπουμε όμω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα και από την πλευρά τη αριστερά μικρότερα. δεν θα, θα μπορούσε, δηλαδή είναι αυτό το, το οποίο συνηθίζουμε να λέμε ω πολυδιάσπαση τη αριστερά. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί ένα τρόπο ε, συνεννόηση όλων αυτών. Για, γιατί αυτή η συνένωση θα, δημιουργούσε και, θα, θα, θα οδηγούσε και σε αύξηση των δυνάμεων. Ε, δυστυχώς ε, αυτό το ε, το θέμα της ενότητας της υποτιθέμενης ενότητας της Αριστεράς ε, το πλήρωσε το πλήρωσαν οι εργαζόμενοι τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία ε, στην περίπτωση του Σύριζα mm -hmm. και με αυτή την έννοια ε, πρώτον ε, τα υπόλοιπα ξεφτιά του Σύριζα ε, μέρα 25 και Πλεύση Ελευθερίας δεν έχουν πραγματικά τίποτα να προτείνουν mm -hmm. ε, είναι ουσιαστικά μια χαμένη, μια άχρηστη ψήφος ε, για τους εργαζόμενους έτσι ε, δεν έχουν καμία συμμετοχή στους αγώνες ε, το πρόγραμμά τους είναι θεσμικό και βασίζονται έτσι σε κάποιους ε, αρχηγούς ε, λαμπερούς αστέρες οι οποίοι ουσιαστικά ε, αποφασίζουν ε, από μόνοι τους για τα πάντα ε, επίσης το κουκούε το μόνο που προβάλλει ουσιαστικά είναι η ενισχυμένη κοινοβουλευτική ομάδα εντός της Βουλής στην πραγματικότητα αποτελεί ανάχωμα στους αγώνες είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι και σε σωματεία που ελέγχει και φοιτητικούς συλλόγους πραγματικά δεν έχει βοηθήσει να σταματήσει αυτή η επίθεση, κάθε άλλο το ακριβώς αντίθετο. Ε, όλα τα ε, βάζει μέσα σε μια κοινοβουλευτική ε, απάντηση και αντιπολίτευση, όπως λέει. Είναι χαρακτηριστικό για το κουκουέ, ότι ακόμα λιβανίζει αυτές τις ταλληνικέ δικτα... δικτατορίες που, όπως είπα και πριν, ε, δυσφήμισαν το όραμα του σοσιαλισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κουκουέ ψήφισε... Ε, τα 600 ευρώ, το επίδομα των 600 ευρώ για τους μηχανισμούς, καταστολής ε, την ώρα έτσι που είχε σκοτωθεί, ε, είχε δολοφονηθεί ο Ρωμά, ο 16χρονος Ρωμά ε, και θα μπορούσαμε να πούμε ε, και πολλά άλλα παραδείγματα ε, σε σχέση έτσι με το... με το... Γιατί δεν μπορεί να ενωθεί η αριστερά. Ακριβώς. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, εμείς αυτό που προτείνουμε ε, Είπα ε, κάποια στοιχεία έτσι, του προγράμματος σωτηρίας που ε, προτείνουμε. Ε, εμείς λέμε ότι μπορούμε να νικήσουμε μέσα από τους αγώνες μας με ενότητα, ε, μέσα στους αγώνες όμως, πραγματική mm -hmm. ενότητα στο δρόμο. Ε, δεύτερον, ε, ότι αυτό μπορεί να γίνει ε, με μια πραγματική αριστερά, δηλαδή μια επαναστατική αριστερά, ε, που θα βάζει μπρος τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, της νεολαίας και τα λοιπά, δεν θα σταματά ε, με την πρώτη δυσκολία, mm -hmm. έτσι για να φέρει ένα πρόγραμμα ε, που οδηγεί ουσιαστικά ε, προς μια σοσιαλιστική διέξοδο από την κρίση, η οποία ε, πραγματικά μέσα σε αυτήν την κατάσταση όπου ε, ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι πλέον ε, πιο ορατός από ποτέ ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με χρήση πυρηνικών, θα σημαίνει ε, ουσιαστικά okay. και το τέλος της ανθρωπότητας. Ε, με αυτή την έννοια, ναι, ο σοσιαλισμός ε, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Mm -hmm. Και δίνει λύσει Και βεβαίω. Ε, ε, μου έκανε εντύπωση, και το λέγαμε λίγο πριν μπούμε μέσα, ότι ο κόσμος ασχολείται με το ναυάγιο των πέντε. Και αν τους ρωτήσει τι γίνεται στο Σουδάν δύο, δύο μήνε μετά την έξαρση του εμφυλίου πολέμου, θα σου πούνε ότι... Δεν ξέρουμε. Ναι. Αλλά συνεχίζει. Και μάλιστα τα δύο τρίτα των θεσμών, των δομών υγεία στο Σουδάν έχουν καταστραφεί. Το ναυάγιο των Πέντε, και ξεχνάμε το ναυάγιο των Πεντακοσίων mm -hmm. μια εβδομάδα η... πριν. Mm -hmm. ακριβώς. Αυτό ακριβώ. Ε, μάλιστα. Τώρα, ε, μιλήσατε για αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέρατε να φτιάξετε κάπω τι συνθήκε στην e-food. Ε, προφανώς. Είναι ένα ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι όταν οργανωνόμαστε, όταν αγωνιζόμαστε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, μπορούμε να κερδίσουμε. Ε, το, ε, είναι ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα αγώνας ε, της ΙΦΟΥΝΤ όπως και της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων όπου το προηγούμενο διάστημα είχαμε επιβάλει την ψήφιση νόμου ε, ώστε να, να πληρώνομαστε ένα, μία έξτρα μιβή 15% mm -hmm για τη χρήση και συντήρηση της μηχανής, να μας παρέχονται μέτρα ατομικής προστασίας από τους εργοδότες, όπως και η πληρωμή των καυσίμων, γιατί κατά βάση χρησιμοποιούμε το δικό μας ε, μηχανάκι. Mm -hmm. Επίσης, είναι ο αγώνας της Κόσκου. Παράδειγμα ε, μεγαλειωδών, μεγαλειωδών αγώνων είναι αυτό που γίνεται στην Γαλλία, που συνεχίζεται ενάντια ε, στον Μακρόν, έτσι, στον, ε, στον, στον πρόεδρο των πλουσίων, όπως χαρακτηρίζεται, ε, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια ε, Γάλλοι εργαζόμενοι έχουν βγει στους δρόμους και αγωνίζονται εδώ και καιρό. Ε, έχει σταματήσει η ενημέρωση, ενώ αυτός ο αγώνας συνεχίζεται ενάντια ε, στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που θέλει, ε, που ουσιαστικά ψήφισε ε, ο Μακρόν. Ε, και όντως, ε, πάνω σε αυτήν την ε, λογική που προσπαθούν όλα τα αστικά κόμματα να μας περάσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, εμείς αυτό λέμε ότι μπορούμε να νικήσουμε μέσα από τους αγώνες μας, μέσα από μια ε, αριστερά επαναστατική. Mm -hmm. Αριστερή, ε, αριστερά επαναστατική. Mm -hmm. ε, τώρα, εσείς κατεβαίνετε στη Δεύτερη Θεσσαλονική. Ποια mm -hmm. είναι τα βασικότερα προβλήματα τα οποία έχετε εντοπίσει για τη Δεύτερη Θεσσαλονική. Mm -hmm. Ναι, ε, να πω εδώ ότι τα προβλήματα, ε, κάποια τέλο πάντων τοπικά προβλήματα είναι... Ε, Δευτερεύουσας ε, σημασίας, ε, τα βασικά που, που αντιμετωπίζουμε σε όλη τη χώρα mm -hmm. και αυτά, από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι αυτά που ανέφερα από, από πριν. Δηλαδή, οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις, ε, κοψίματα ρεύματος, ε, οι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, mm -hmm. παντελή έλλειψη mm -hmm. μέτρων εργασίας, έχουμε ε, συνεχώς... Ε, μέτρα προστασία συγγνώμη, έχουμε συνεχώς εργατικά δυστυχήματα, δολοφονίε όπως τα ονομάζουμε εμεί. είπαμε για τα στενοφόρα, τα νοσοκομεία που ουσιαστικά έχουν ιδιωτικοποιηθεί, το πρόβλημα στην παιδεία που είναι γενικό, mm -hmm. η κυβέρνηση έτσι του, της Νέας Δημοκρατίας mm -hmm. θέλει ουσιαστικά να επιβάλλει δίδακτρα στα πανεπιστήμια mm -hmm. και μπορούμε να πούμε και άλλα προβλήματα της ακρίβειας και τα λοιπά όπως προανέφερα και πριν. Mm -hmm. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, γι' αυτά πρέπει να αγωνιστούμε και γι' αυτά θεωρούμε ότι και μία ψήφος στην ΟΚΔΕ, στην Οργάνωση κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος δεν είναι απλά μία ψήφος διαμαρτυρίας είναι μία ψήφος σημαντική, χρήσιμη γιατί ενισχύει πραγματικά τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες mm -hmm. που γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται το επόμενο διάστημα. Έτσι, είναι μια χρήσιμη ψήφος για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και για μια επαναστατική προοπτική. Mm -hmm. Μάλιστα, κύριε Κτερνά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί και μας αναπτύξατε τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της Οργάνωσης Διεθνής των Κομμουνιστών Ελλάδος. Να σας ευχηθούμε καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Mm -hmm. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.